Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε μια ακόμη Τετάρτη, μια Τετάρτη του Ιουλίου, πολύ ζεστή μέρα, στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία, εδώ στο Blue Sky. Απόψε έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή φτιάξει για σας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για περίπου μία ώρα. Το πρώτο μέρος θα το εξαντλήσουμε με ένα καυτό ζήτημα και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την δημόσια υγεία. Έχουμε κοντά μας τον πλέον κατάλληλο για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολιτική συζήτηση με έναν νέο και αξιόλογο πολιτικό. Θα τα πούμε όμως στην συνέχεια της εκπομπής. Στην παρέα μας όμως για να κουβεντιάσουμε για τη δημόσια υγεία, όπως είπαμε, έχουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας, γιατί όπως είπα θα συζητήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα. Θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς τέλος πάντων οργανώνονται τα ελληνικά νοσοκομεία, για τις ελλείψεις τους, για τα προβλήματά τους και για το τι μέλη γενέστε. Γιατί είναι πολλοί οι πολίτες που ανησυχούν για το αν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που θα έπρεπε σαν Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι και εσείς αυτό το αφουγκράζεστε και το δέχεστε σαν απορία. Κοιτάξτε, είναι τέτοια η κατάντια σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που έπαψε πια να αποτελεί είδηση οποιοδήποτε τραγικό γεγονός το οποίο σχετίζεται με τις ελλείψεις που έχουν τα νοσοκομεία από υλικά, προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό και ιατρικά μηχανήματα. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και η χρηματοδότηση είναι στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5%. Άλλωστε, αυτά που αναφέρατε είναι θέματα που θα δούμε στην συνέχεια. Πριν όμως μπούμε στην ροή της συζήτησής μας, πείτε μας λίγο, σήμερα πραγματοποιήθηκε μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας. Τι ακριβώς συνέβη? Σήμερα είχαμε μια διαμαρτυρία με τους εργαζόμενους που εργάζονται στην δημόσια υγεία με ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι οποίοι είναι πάνω από 12.000 και αν οι εργαζόμενοι αυτοί απολυθούν, τότε δυστυχώς θα τειναχθεί η λειτουργία των νοσοκομείων στον αέρα, γιατί τα νοσοκομεία σήμερα είναι οριακά σε επίπεδο στελέχωσης και όταν φεύγει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής, δυστυχώς νοσοκομεία αναστέλουν τη λειτουργία σε βασικές κλινικές. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο και πολύ. Και εάν συνεχιστεί, όλο αυτό το ζήτημα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δυστυχώς όλα τα νοσοκομεία, ακόμη και του κέντρου και της Θεσσαλονίκης, θα αναγκαστούν να αναστείλουν βασικές λειτουργίες και βέβαια αυτό θα το πληρώσουν με τη ζωή τους οι ασθενείς. Αυτό ακριβώς, ότι τίθενται σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Εδώ να μην μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Με λίγα λόγια μας λέτε ότι ενδεχομένως να μην μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε, έχουμε αναφέρει, μία σειρά από νοσοκομεία που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους οι βασικές κλινικές. Σήμερα είχαμε τις Λευκάδος, χθες είχαμε τις Φλόρινας, πριν από λίγες μέρες είχαμε τις Αμαλιάδος, τις Νάουσας, του Διδημοτήχου, που αναγκάζονται δυστυχώς οι πολίτες στο Διδημότηχο να πηγαίνουν στην Τουρκία, στην Ανδριανούπολη, για να αναζητήσουν υπηρεσίες υγείας και μάλιστα εκεί υπάρχουν και δωρεάν πακέτα από τον Ερντογκάν, με στόχο μόνο και μόνο να προσιλητήσει τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν στον ακριτικό Εύρο. Είναι απαράδεκτο θέμα, ζήτημα. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση, για να επιτύχει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, το πρώτο που την, το, ο πρώτος τομέας που την πληρώνει είναι οι δημόσιες δαπάνες υγείας. Με 5% δημόσιες δαπάνες υγείας δεν μπορεί να φτιάξει να δημόσια περίθαλψη της χώρας μας. Βεβαίως. Με λίγα λόγια, μας έχετε, με αυτά τέλος πάντων που έχετε πει για αρχή, μας έχετε εισάγει στην γενική εικόνα της δημόσιας υγείας των ελληνικών νοσοκομείων. Αλλά πείτε μας λίγο, πώς θα το προσδιορίζατε πιο εξειδικευμένα, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το δημόσιο νοσοκομείο, να το πούμε έτσι γενικά. Κοιτάξτε, τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα οφείλουν σε ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 1 δις ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν αδυναμία να προμηθευτούν βασικά
υλικά, χειρουργικά υλικά, αναλώσιμα υλικά, mm-hmm. υγειονομικό υλικό. Δυστυχώς αναγκάζονται οι πολίτες κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς, να φέρουν μαζί τους και τα υλικά και τα φάρμακα. Γι' αυτό και στη χώρα μας θερίζουν στα νοσοκομεία οι νοσοκομιακές λοιμώξεις. Το επίπεδο σε ποσοστό είναι τριπλάσιο. Γιατί από ό,τι είναι στα νοσοκομεία στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας στο μέσο όρο της Ευρώπης στα νοσοκομεία mm-hmm. βρίσκεται στο 8%. Εμάς είναι στο 5%. Mm-hmm. Γι' αυτό η κυβέρνηση, λέμε συνεχώς, μεταφέρει μία εικονική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να φτιάξει το σύστημα υγείας με τέτοιο ύψος δαπανών. Έχουν αποχωρήσει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από τα δημόσια νοσοκομεία, τα τελευταία 7 χρόνια 25.000 μόνιμοι υπάλληλοι. Δεν τηρούνται καν οι μνημονιακές δεσμεύσεις που προβλέπουν για κάθε 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Αυτό γιατί η συμβαίνει. Κυβέρνηση συνεχώς λέει ότι προσλαμβάνει προσωπικό, αλλά μόνο επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ mm-hmm. το προσωπικό μειώθηκε κατά 7.200 υπαλλήλους. Έχουν απομείνει μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς, τρέχουν πανικόβλητοι, δεν μπορούν να πάρουν τις κανονικές τους άδειες, δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν έχουν τη δυνατότητα όταν είναι μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς δηλαδή να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Ότι το φιλότιμο της συγκεκριμένης νοσηλεύτριας ενδεχομένως να φέρνει σε μία ισορροπία προσπαθεί τα πράγματα, να κάνει ό,τι, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και όταν οι εξαγγελίες του κυρίου Πολάκη αλλά και του Πρωθυπουργού για νέες προσλήψεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο των ελληνικών νοσοκομείων. Κοιτάξτε, εμείς προσλήψεις ακούμε και προσλήψεις δεν βλέπουμε. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι μόνο τηλεπροσλήψεις, εξαγγελίες οι οποίες ποτέ δεν ολοκληρώνονται. Είναι και οι προσλήψεις το ίδιο με αυτό που ο Πρωθυπουργός όταν βγήκε έξω από το Ευγενίδιο νοσοκομείο, θεραπευτήριο που είναι ιδιωτικό νοσοκομείο, είπε ευχαρίστησε τα δημόσια νοσοκομεία. Συνεχώς η κυβέρνηση λέει ψέματα για προσλήψεις και για χρηματοδότηση στα νοσοκομεία. Το ζήτημα είναι ότι τα δημόσια νοσοκομεία κατέρευσαν και δυστυχώς πια είναι καθημερινό, είναι στην ημερήσια διάταξη θα έλεγα, τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό και των υλικών που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία. Μας περιγράφεται πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη και απογοητευτική εικόνα. Παρ' όλα αυτά, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πολίτες ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας με τις συνθήκες που περιγράφεται. Οπότε εμείς τι να σκεφτούμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους και για τη λειτουργία. Εμείς αυτό που διαβεβαιώνουμε τους ασθενείς είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό, να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες, αλλά πολλά πράγματα πια δεν περνάνε από το χέρι μας. Όταν απουσιάζουν από τα νοσοκομεία βασικές ειδικότητες γιατρών, όταν η αξονική τομογράφη είναι χαλασμένη και για 300 ευρώ δεν φτιάχνουν και αναγκάζονται οι ασθενείς να διεκομίζονται σε 3 και 4 νοσοκομεία για να βρουν ιατρικό μηχάνημα και γιατρό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υγείας. Όταν οι νοσηλευτές είναι αποδεκατισμένοι. Όταν ακούω όμως για ένα ποσό της τάξης των 300 ευρώ και γι' αυτό τα 300 ευρώ τέλος πάντων δεν έχουμε περάσει στην αποκατάσταση ενός μηχανήματος, στην επισκευή του. Τι και να σκεφτούμε ότι μηχάνημα, γίνεται επιτηδευμένα όλο αυτό για να σπρώξουμε ας πούμε τους ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία ή πραγματικά δεν έχουμε να τα επισκευάσουμε. Κοιτάξτε, τα μηχανήματα. Η κυβέρνηση, σας είπα και πριν, έχει αποφασίσει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για τα πολλά από τα επόμενα χρόνια να τα επιτύχει με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών mm-hmm. και κυρίως και από τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Άρα λοιπόν τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα προκειμένου να συντηρήσουν, να ανανεώσουν τον ιατρικοτεχνολογικό τους εξοπλισμό. Μάλιστα. Επομένως είναι λοιπόν αναπόφευκτο και η αξονική τομογράφη mm-hmm. όταν είναι μηδενικοί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων να χαλάνε και για 300 ευρώ να μην μπορούν να επισκευαστούν. Δυστυχώς τα νοσοκομεία αναγκάζονται οι διοικήσεις να απευθύνονται για δωρεές, ακόμη και για μικροποσά, για να συντηρήσουν τον εξοπλισμό. Όμως έτσι, με την φιλανθρωπία, με δωρεές, δεν μπορεί να γίνει δημόσια υγεία. Μας περιγράφετε πραγματικά πολύ άσχημα πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι, αυτά που μας λέτε τα γνωρίζουν οι πολίτες, είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί?
Εδώ λέμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση μεταφέρει μία εικονική πραγματικότητα. Μάλιστα. Εάν θα πάτε σήμερα έξω από ένα δημόσιο νοσοκομείο και κουβεντιάσετε με τους ασθενείς, τους συνοδούς των συγγενών, θα σας μεταφέρουν μία ζωφερή πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία. Αν ακούσετε όμως την κυβέρνηση, αυτό που μεταφέρουν είναι μία τελείως διαφορετική εικόνα, μία εικονική πραγματικότητα. Σήμερα, παράδειγμα, που η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, είναι καύσωνας, τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν καν κλιματισμό. Για φανταστείτε λοιπόν να περιμένουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών 8 και 9 ώρες για να εξυπηρετηθούν πνευμονολογικά, παθολογικά περιστατικά που ο κορισμός, το οξυγόνο τους δηλαδή είναι πολύ χαμηλό, να μην έχουν και οξυγόνο. Να μην έχουν και, συγγνώμη, κλιματιστικό. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, επιβαρύνεται η υγεία τους δυστυχώς και κινδυνεύει η ζωή τους και από αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο όμως στους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία και φυσικά αναφέρομαι στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά τελούν λειτουργήματα, στέκονται δίπλα σε ασθενείς, πολλές φορές σε ασθενείς που υποφέρουν. Ποιος είναι ο ρόλος τους, ποια είναι η θέση τους? Αν μένει όρθιο το σύστημα σήμερα, είναι επειδή υπερβάλλουν αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι αποδεκατισμένοι, χωρίς να παίρνουν τα ρεπό τους, τις κανονικές άδειες, οφείλονται κανονικές άδειες και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό πάνω από 3 έτη. Δεν μπορούν να πάρουν κανονική άδεια ούτε 5 μέρες το καλοκαίρι. Μένουν εκεί και δίνουν έναν άνισο αγώνα με τις ασθένειες προκειμένου να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Όμως πια δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό με δεδομένες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Με τους μισθούς, τι επικρατεί, είστε σε θέση να γνωρίζετε σίγουρα? Κοιτάξτε, οι μισθοί, αρκεί να σας πω ότι ο μισθός ενός νοσηλευτή, ο οποίος εργάζεται 15 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι περίπου 900 ευρώ το μήνα. Έχουμε υποστεί μειώσεις πάνω από 40% τα μνημονιακά έτη. Οι μισθοί μας είναι πια προνοιακά επιδόματα, αλλά παρά τα αυτά, το πρώτο που προβάλλουμε και πάνω απ' όλα είναι η βελτίωση της δημόσιας περίθαλψης, ώστε να μην οι Έλληνες πολίτες που σήμερα έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ τα δημόσια νοσοκομεία να μην ταλαιπωρούνται, να μην κινδυνεύει η ζωή τους και εν τέλει να χάνουν τη μάχη για τη ζωή εξαιτίας των ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και για όσους και όσες μας παρακολουθούν, πόσες ώρες μπορεί να εργάζεται ένας γιατρός όταν έχει εφημερία σε ένα νοσοκομείο? Πώς είναι γενικά τα ωράρια των ανθρώπων? Εντάξτε, τα ωράρια είναι μέσα στα νοσοκομεία. Έχουμε των επιστημόνων και των νοσηλευτών. Έχουμε υπερβεί πια τα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Παρότι υπάρχουν συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες, αυτές δεν τηρούνται. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν ασταμάτητα χωρίς ρεπό, αρκεί να σας πω ότι οφείλονται 800.000 ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας και οι γιατροί, παρότι θα πρέπει να εργάζονται μόνο 8 εφημερίες το μήνα, για αυτές πληρώνονται, πολλές φορές κάνουν και 20 μέρες και 30 μέρες, είναι κάθε μέρα στα νοσοκομεία προκειμένου να μην κλείσουν βασικές κλινικές πραγματικά και δραστηριότητες των δημόσιων νοσοκομείων. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως, πριν αναφερθήκατε στα μνημονιακά χρόνια, κράτησα αυτές τις δύο λέξεις και αναρωτιέμαι. Τα ηλιπή ταμεία, τέλος πάντων, το 0% προϋπολογισμός για τα νοσοκομεία και τα χρέη τα οποία φυσικά έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ή των λάθος χειρισμών των πολιτικών, των λανθασμένων χειρισμών? Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται τα τελευταία 7 χρόνια, των μνημονιακών πολιτικών. Οι δαπάνες για την υγεία, την δημόσια υγεία, πριν την κρίση ήταν περίπου στο 8% το ΑΕΠ, σε ένα ΑΕΠ που ήταν και 25% παραπάνω, γιατί σήμερα υπάρχει και συρρύπνωση του ΑΕΠ. Δυστυχώς
Η κρατική χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα είναι 1,150 εκατομμύρια και σήμερα τα νοσοκομεία κατέτος οφείλουν 1 δις σε ληξιπρότιες μεσοφυλές. Δεν έχουν τη δυνατότητα, σας λέω, πια να συντηρήσουν ακόμη και να κάνουν μικροεπισκευές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μορφωθούν υγειονομικό υλικό, αναλώσιμο υλικό. Καταστάσεις. Το φαγητό των ασθενών έχει υποβαθμιστεί. Γι' αυτό και οι νοσοκομιακές λοιμώξεις θερίζουν στη χώρα μας. Γι' αυτό και οι ασθενείς αναγκάζονται να φέρουν μαζί τους κατά την εισαγωγή το αναλώσιμο υλικό, το υγειονομικό υλικό, ακόμη και το χειρουργικό υλικό για να μπορέσουν να χειρουργηθούν. Δεν όταν ξέρω περιμένουν τι να πούμε. Πάνω από ένα χρόνο στις λίστες αναμονής για να χειρουργηθούν. Ναι. Όταν για να κάνουν την ακτινοθεραπεία οι ασθενείς περιμένουν πάνω από 5 μήνες και το προσδόκιμο ζωής είναι 3 μήνες. Όταν έχουν κλείσει το μπάτζετ τα νοσοκομεία όπως το νοσοκομείο του Βόλου για χημειοθεραπεία σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, όταν δεν χειρουργούν νοσοκομεία όπως του Χατζικό στα νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως το παιδιατρικό Παντέλης, γιατί έκλεισε το μπάτζετ για χειρουργικές επεμβάσεις, καταλαβαίνετε πια ότι ο ασθενής αντιμετωπίζεται πια ως αντικείμενο, ως, για να, και όχι πια ως άνθρωπος. Δηλαδή είναι πραγματικά θλιβερό φαινόμενο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο νοσοκομείο, να βασικά πάνω αυτό... απ' όλα να... μας ενδιαφέρουν τα νούμερα και όχι οι ανθρώπινες ζωές. Σε κάθε περίπτωση αυτά που μας περιγράφεται είναι τριτοκοσμικά, τουλάχιστον τριτοκοσμικά, πραγματικά σε μια χώρα ευρωπαϊκή με ιστορία και τέλος πάντων υπόσταση. Από εκεί και πέρα όμως θέλετε να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης και να μου πείτε ευθέως αν ο Έλληνας ασθενής μπορεί να εμπιστεύεται τα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν εξαιρετικούς γιατρούς και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε. Και νοσηλευτές φυσικά. Λοιπόν, απλά εδώ είναι μια κριτική που μας ασκείται. Είναι μια κριτική γιατρούς. Που μας ασκείται ότι με την δημόσια συζήτηση που εμείς ασκούμε, με την δημόσια κριτική που ασκούμε, ο κόσμος, οι ασθενείς πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσέλευση στα δημόσια νοσοκομεία χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Αυξήθηκε πάνω από 30% τα 3 τελευταία χρόνια οι προσελεύσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία και οι εισαγωγές. Και αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν δεν θέλουν οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία επειδή δεν έχουν χρήματα να πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Βεβαίως. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εκεί έχουμε ένα εξειδικευμένο άριστο στελεχειακό δυναμικό, ιατρικό νοσηλευτικό, που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, αλλά πια αυτό δεν αρκεί. Χρειάζονται μέσα, υλικά, εξοπλισμός και χρειάζεται ενίσχυση το προσωπικό. Αυτά δεν συμβαίνουν και δυστυχώς εξαιτίας αυτών οι ασθενείς, πολλοί ασθενείς κινδυνεύει η ζωή τους ή χάνουν τη μάχη για τη ζωή. Πώς το βλέπετε εσείς όταν καλείτε το ασθενοφόρο σήμερα για να διεκομίσει έναν ασθενή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας και καθυστερεί πάνω από 2 ώρες ή χαλάει στο δρόμο ή δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Παράδειγμα. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ένα ζήτημα που καθυστερεί κατά πολύ η διακομιδή του ασθενούς στο δημόσιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αν ένας καρδιοπαθής δεν αντιμετωπιστεί την πρώτη 1 ώρα, τις πρώτες 2 ώρες και καθυστερήσει να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κινδυνεύει η ζωή του. Βεβαίως. Και όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο μετά, εκεί μπορεί να μην υπάρχουν αιμοδυναμικό εργαστήριο, να μην υπάρχουν γιατροί, να μην υπάρχουν εργαστήρια και αναγκάζεται να πηγαίνει σε 2 και 3 νοσοκομεία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του λόγω έλλειψης γιατρών αλλά και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, πρέπει να το πούμε εμείς. Δεν έχουν καταγράψει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεκάδες περιστατικά που κατέληξαν ασθενείς ή κινδύνευσαν να πεθάνουν εξαιτίας αυτών των ελλείψεων. Πρέπει να τα πούμε εμείς. Αλλά όμως δεν πηγαίνουν οι ασθενείς, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο έρχονται, εκεί συνοστίζονται πάνω από 8 ώρες στα τμήματα επειγόντων περιστατικών προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Δεν υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, οι ασθενείς περιμένουν στις λίστες αναμονής. Δυστυχώς, αν περιμένουν πάνω μεγάλη από ανασφάλεια ένα, αν περιμένουν πάνω από ένα 24 ώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας
αυξάνονται, τριπλασιάζονται οι πιθανότητες να χάσουν τη μάχη για τη ζωή. Είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε στις λίστες αναμονής για μεθ πάνω από 40 ασθενείς και όταν έρχεται ο χειμώνας και είναι σε έξαρση η γρήπη, τα πνευμονολογικά, τα παθολογικά περιστατικά, οι λίστες αναμονής να τριπλασιάζονται, να περιμένουν διασωληνωμένοι ασθενείς πάνω από 90% για να βρουν κλίνη μεθ για να νοσηλευτούν και έχουμε κρεβάτια 150 τα οποία περιμένουν και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και δεν λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι αυτά τα πράγματα θλιβερά που συμβαίνουν σήμερα στο Εθνικό Σύστημα είναι Υγείας. Είναι μια απαξιωμένη δημόσια υγεία και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούγεται συχνά, ότι η δημόσια υγεία απαξιώνεται για να στρέφονται οι πολίτες, οι ασθενείς, στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό σας το ισχύει είπα και πριν, σας το είπα και πριν αυτό, ότι δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πια τα χρήματα, γιατί έχουν αποδεκατιστεί, γιατί έχουν εκμηδενιστεί οι μισθοί τους, αλλά και οι συντάξεις. Mm-hmm. Η μεσαία τάξη έχει πια, δεν υπάρχει πια στη έχει χώρα μας, για να μπορέσει να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί συνοστίζονται στα δημόσια νοσοκομεία, η μέρα με την ημέρα αυξάνεται η ζήτηση για υπηρεσίες και δυστυχώς υποφέρουν, ταλαιπωρούνται και πολύ κινδυνεύει η ζωή τους ή χάνουν τη μάχη για τη ζωή. Μάλιστα. Το Υπουργείο Υγείας τελικά τι ακριβώς κάνει για τα ελληνικά νοσοκομεία? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι η δημόσια υγεία θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση αυτό δεν το πράττει. Μάλιστα. Όταν βλέπουμε ακόμη και τους δανειστές, η κυρία Βελκουλέσκου παραδέχτηκε δημόσια ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν ούτε καν γάζες για να λειτουργήσουν. Και βλέπουμε την κυβέρνηση να μεταφέρει μια εικονική πραγματικότητα ότι τα νοσοκομεία είναι σε καλή κατάσταση, αφού η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι τα νοσοκομεία είναι σε καλή κατάσταση, γιατί οι δανειστές θα εξαιρέσουν την υγεία από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση έπρεπε να δέχεται τη δημόσια κριτική τη δική μας, τις κινητοποιήσεις που κάνουμε και η ίδια στις συζητήσεις που γίνονται με την Τρόικα να λέει ότι θα πρέπει να εξαιρέσουμε την υγεία, γιατί εκεί αποδεδειγμένα κινδυνεύουν ασθενείς, πεθαίνουν ασθενείς, κάτι που έχουν καταγράψει και οι κάμερες κατεξακολούθηση και όχι μόνο εμείς. Ότι μπορεί να εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις σας. Ακριβώς. Στις συζητήσεις με την Τρόικα, προκειμένου να πετύχουν την εξαίρεση της δημόσιας υγείας από τα μνημόνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώνονται. Η υγεία δυστυχώς καταστρέφεται. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται ή δεν το αντιλαμβάνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες το αντιλαμβάνονται πλήρως, ιδίως όπως είπατε, όταν συνοστίζονται στις ουρές των εξωτερικών ιατρίων των δημόσιων νοσοκομείων. Πηγαίνετε σήμερα σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο κορμό. Σίγουρα της θα αντιμετωπίσουμε αυτό που μας περιγράφετε. Θα περιμένετε πάνω από 5 με 8 ώρες για να εξυπηρετηθείτε σε νοσοκομείο που δεν έχει κλιματισμό και να έχετε πνευμονολογικό ή παθολογικό πρόβλημα να έχει κάποιο. Και μετά μπορεί να μην δουλεύει ο αξονικός τομογράφος, γιατί μπορεί να είναι χαλασμένος. Αυτό συνέβη σε πολλά νοσοκομεία τελευταία, στο Αττικό Νοσοκομείο και στο Ασκληπείο Βούλας, στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο κατ' επανάληψη. Να πρέπει να διακομιστείτε σε πάνω από 2 και 3 νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υγείας. Δυστυχώς είναι τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας αυτές. Και οι πολίτες που σίγουρα νιώθουν ανασφαλείς, γιατί πολύ συχνά και εγώ προσωπικά έχω ακούσει έναν άνθρωπο που ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο και να λέει: πω ότι έπαθα τώρα, πρέπει να μπω στο τάδε δημόσιο νοσοκομείο γιατί με περιμένει. Αυτό είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, ότι οι πολίτες βιώνουν ανασφάλεια. Εμείς δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε. Εάν ο ασθενής πρέπει να μπει σε ένα νοσοκομείο, αυτό σημαίνει ότι έχει κανονίσει με τον γιατρό από τα τακτικά ιατρία, μπαίνει για να χειρουργηθεί για κάποιον άλλο λόγο. Εμείς θέλουμε σε αυτόν τον πολίτη να μεταφέρουμε ότι οι υπηρεσίες που θα του προσφέρουν θα είναι υψηλής ποιότητας. Εμείς μιλάμε γενικότερα για τους ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Κυρίως, ναι. Και κυρίως για αυτούς είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έκτακτα πρόβλημα υγείας, ναι. Και αυτοί οι ασθενείς δυστυχώς κινδυνεύει η ζωή τους. Βεβαίως υπάρχει και θετική εικόνα μέσα στα και βέβαια για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, οι οποίοι αναγκάζονται να περιμένουν
ένα και παραπάνω χρόνο για να χειρουργηθούν, γιατί δεν υπάρχουν υλικά, δεν υπάρχει προσωπικό, κύριε Γιαννάκο, ιατρικό ή νοσηλευτικό. Κύριε Γιαννάκο, πριν ολοκληρώσουμε και περάσουμε σε διάλειμμα, θα ήθελα να ακούσω λίγο τις προτάσεις, με συγχωρείτε, της Ομοσπονδίας. Μακροπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες, πάντως, πού στοχεύετε, τι θα θέλατε να γίνει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Για να λυθεί το θέμα της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες υγείας στο μέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρώπης, που το υποσχόταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όταν ήταν στην αντιπολίτευση, και οι δημόσιες δαπάνες υγείας ήταν υψηλότερες, το 6% το ΑΕΠ, σήμερα είναι στο 5% το ΑΕΠ. Τότε μιλάγανε για τριτοκοσμικές δαπάνες υγείας. Θα πρέπει να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, τα νοσοκομεία, να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά έξοδα, να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά για να παρέχουν υπηρεσίες με ασφάλεια. Σήμερα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πάνω απ' όλα θέλει στήριξη σε προσωπικό και στήριξη υποδομές, σε υλικοτεχνική υποδομή, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εάν δεν συμβούν αυτό, τα δημόσια νοσοκομεία θα κλατάρουν και οι συνέπειες για τους ασθενείς θα είναι απρόβλεπτες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να υπερτονίσουμε τη σπουδαιότητα των Ελλήνων επιστημόνων στα δημόσια νοσοκομεία και των νοσηλευτών. Είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοούμε ποτέ. Και εύχομαι πραγματικά και με τις δικές σας παρεμβάσεις να αλλάξει η κατάσταση. Αν θα είδατε ότι εμείς δεν θέσαμε κανένα ζήτημα για την αύξηση του μισθού μας, που πραγματικά έχει συρρυκνωθεί πάνω από 40%. Αυτό που θέτουμε πρώτα απ' όλα και αυτό είναι προς τιμή σας, η βελτίωση της δημόσιας υγείας προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα. Εύχομαι να αλλάξει πολύ γρήγορα η κατάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είμαστε και πάλι κοντά σας μετά τις λίγες διαφημίσεις που παρακολουθήσαμε. Στην παρέα μας έχει ήδη έρθει ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, ο οποίος είναι αναπληρωτής γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά μετεωρολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μίτζια, για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα έρθω αμέσως σε εσάς. Πρώτα όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο αστυνομικά θέματα, σε δύο ουσιαστικά ανακοινώσεις. Πρώτα, σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο της Δυτικής Αττικής για μια θετική αλλαγή που αποφασίζει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, και αυτή δεν είναι άλλη από το να πάψει πλέον να παίρνει σε καθημερινή βάση 10 άνδρες από την Δυτική Αττική για το Τμήμα Μεταγωγών. Αυτό λοιπόν δεν θα ισχύει πια, οπότε με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παρουσία των αστυνομικών στη Δυτική Αττική, οι οποίοι φυσικά έρχονται αντιμέτωποι κάθε μέρα με τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας. Θα ήθελα να σας αναφέρω τι ακριβώς υπογράφει η Ένωση Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα αναφέρει: η Ένωσή μας σε κάθε περίπτωση θα καταγγέλει κάθε μεμπτό, αλλά και θα αναγνωρίζει τις όποιες προσπάθειες έχουν θετικό πρόσημο όσον αφορά τις υπηρεσίες της προς την κοινωνία. Ελπίζουμε βέβαια οι παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική να συνεχιστούν για το καλό της συγκεκριμένης περιοχής και των υπηρεσιών βέβαια που καλύπτονται από τους αστυνομικούς. Όπως είπαμε, είναι μια νευραλγική περιοχή της Αττικής και θεωρώ ότι πραγματικά θα πάμε σε καλύτερο δρόμο. Θα πάμε όμως και σε κάτι ακόμη, σε μια ανακοίνωση του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της οποίας γίνεται μια κατάφορη επίθεση στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, τον κύριο Γρηγόρη Γερακαράκο, που σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οποίο κατηγορούν ότι παρασύρει σε επικίνδυνα μονοπάτια μεγάλη μερίδα της ομοσπονδίας του και άλλων ομοσπονδιών. Κύριε Γερακαράκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φυσικά και γνωρίζετε σε τι αναφερθήκαμε μόλις. Τι απαντάτε σε αυτήν την επίθεση του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εμάς είναι ο στόχος μας ο αστυνομικός. Είμαστε, εκπροσωπούμε τη συμφέροντά του, είμαστε με τον αγώνα που έχουμε δώσει, γιατί έχουμε δείξει ότι δεν είμαστε ουρά κανένα τοπικό κόμματος. Είναι έναν αγώνα μόνο όσο αφορά τον αστυνομικό και εν γέννη και κοινωνικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, όσοι καταφέρονται
εναντίον ενός συνδικάτου ή προσώπων, είναι της άποψης ότι πάντοτε τα συνδικάτα θα πρέπει να είναι ουρά κάποιων πολιτικών κομμάτων ή σκοπιμότητων. Δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία ή βαρύτητα. Ξέρουμε πως λειτουργούν στην ουσία και αυτοί που τα γράφουν και εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Τον αγώνα μας που πρέπει να διασφαλίσουμε και θεσμικά και εργασιακά και οικονομικά τον αστυνομικό αυτόν που κάθε μέρα στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο δίνει ένα άνισο αγώνα με πενικά μέσα, όπως έχει πει και ο Υπουργός, κατά της εγκληματικότητας και υπέρ της ασφάλειας πολίτη. Να υπενθυμίσουμε βέβαια και σε όσους και όσες μας παρακολουθούν ότι αυτή η επίθεση ξεκίνησε από ό,τι συνέβη σχετικά με την ανοιχτή εκδήλωση που ήθελε η ΠΟΑΣΥ να πραγματοποιήσει στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν τα κατάφερε φυσικά να το πράξει. Απαγορεύτηκε αυτή η εκδήλωση και αυτή ήταν η αφορμή για αυτή την επίθεση που δεχτήκατε. Παρ' όλα αυτά, μας αναφέρατε ότι δεν θα πάψετε να παρεμβαίνετε και θα θέλαμε να το ακούσουμε μία ακόμη φορά ότι είστε μπροστά στα προβλήματα των αστυνομικών και δεν θα πάψετε να είστε. Και της κοινωνίας φυσικά, γιατί αυτά πάνε και μαζί. Και όχι μόνο των αστυνομικών και των πολιτών και τα κοινωνικά, να τα αναδείξουμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι θα επιλύσουμε. Είναι άλλοι για την επίλυση των προβλημάτων, όπως είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Πλην όμως βλέπουμε μια γενικευμένη επίθεση στα συνδικάτα από μια κυβέρνηση και φαίνεται και με τις διώξεις που γίνονται σε προέδρους, φαίνεται γενικά μια επίθεση στα συνδικάτα. Γι' αυτό και σήμερα βγάλαμε μια ανακοίνωση με όλες τις ομοσπονδίες και απαντούμε σε όσους θεωρούν ότι τα συνδικάτα δεν πρέπει να τηρούν για αυτό που έχουν φτιαχτεί. Το συνδικάτο δεν φτιάχτηκε για να είναι η ουρά του κάθε κόμματος ή να πράττει βάση κομματικών σκοπιμοτήτων. Φτιάχτηκε για να αναδεικνύει, να κρίνει την εξουσία, την τοπική εξουσία και να δίνει προτάσεις για να επιληθούν τα προβλήματα. Και η σημερινή κοινωνία, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε, αυτό έχει ανάγκη. Την επίλυση των προβλημάτων. Άρα ας αφήσουν τα συνδικάτα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και να κοιτάξουν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερακαράκο για την τηλεφωνική σύνδεση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Δύο Καλιάνη. Βεβαίως. Είναι εδώ και. Να είστε καλά, κύριε Γερακαράκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Καλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτή την επίθεση που δέχτηκε ο Πρόεδρος πριν περάσουμε στα δικά μας. Προφανώς δεν είναι ωραίες κινήσεις αυτές, ωραία πράγματα. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που τέτοια φαινόμενα δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Ξεκάθαρα. Αυτό δεν νομίζω να αρέσει σε κανέναν να ακούει ή να βλέπει τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες ενέργειες. Νομίζω ότι είναι η απολύτως λογική αντίδραση αυτή που σας λέω και η απολύτως λογική αντίδραση και του κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να ζει σε μια δημοκρατική χώρα. Βεβαίως. Θα σας βάλω έτσι λίγο στα βαθιά και θα πάω στη δεύτερη αξιολόγηση που έχει κλείσει πριν λίγο καιρό. Έκλεισε φυσικά με συνέπειες για τους εργαζόμενους κυρίως, αλλά και για τους συνταξιούχους. Έρχονται σοβαρές αλλαγές από το 2019 και μετά. Τελικά, ποιο είναι το σχολείο σας για αυτήν την αξιολόγηση, για τον τρόπο που έκλεισε και για τα μέτρα φυσικά που προβλέπει. Σωστά. Ναι. Πριν σας πάω εκεί, θα σας διαβάσω ένα tweet του κυρίου Τσίπρα, λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Έγραφε λοιπόν τότε. Ο Σαμαράς δήθεν θα ελαφρύνει τις δόσεις του έμφυα. Πήρε άρα για την άδεια από την Τρόικα για να το κάνει. Και αν η Τρόικα του πει όχι, τι θα κάνει, μονομερείς ενέργειες. Εμείς θα καταργήσουμε τον έμφυα, γιατί δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για να πράξουμε το σωστό και το λογικό. Θυμίζω ότι έστειλε 21 προαπαιτούμενα, 21 προτάσεις σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ προς τους εταίρους μας και σχεδόν γονιπετής τους είπαν ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και θα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Και αυτά που έχουν πει, μέσα σε αυτά που έχουν πει είναι το κόψιμο των μισθών, των συντάξεων, του αφορολόγητου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όχι μόνο ναρκοθετούν το μέλλον της επόμενης κυβέρνησης, ναρκοθετούν, κυρία Μίζη, για το μέλλον της χώρας. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν μια προκλητική ανέδεια, εγώ έτσι θα τους χαρακτήριζα, άνθρωποι οι οποίοι γατζώθηκαν στην εξουσία, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ξαναδούν εξουσία στη ζωή τους και κοροϊδεύουν καθημερινά τους Έλληνες πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν ένα πολιτικό χρόνο. Και ξεκινώ από το tweet του κυρίου Τσίπρα τότε πριν γίνει πρωθυπουργός, γιατί λέει τι θα έκανε ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει μονομερείς ενέργειες. Θυμίζω λοιπόν
Γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, το ξέραν οι Έλληνες πολίτες, αλλά πρέπει να το θυμίζουν γιατί πολλές φορές και η μνήμη μας είναι σύντομη, ότι ο φόρος στις επιχειρήσεις επί της προεδρίας του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, πήγε από το 35% στο 25%. Mm-hmm. Ο φόρος στα νησιά από το 23% πήγε στο 13%. Ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε κατά 50%. Η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε κατά 50%. Ο ΕΝΦΙΑ έγινε πιο λογικός. Δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη, αυξήθηκε η βάση, δηλαδή αυξήθηκαν οι Έλληνες πολίτες που τον πλήρωναν, αλλά τουλάχιστον πλήρωναν λιγότερα λεφτά σε σχέση με αυτά που πλήρωναν με τον Γιώργο Πανδρέου. Αυτές οι ενέργειες, κυρία Μίτζια, ήταν μονομερείς ενέργειες του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Δεν βγήκε όμως κανένας να κάνει ντά και να δείρει, όπως έδειραν, πολιτικά έδειραν τον κύριο Τσακαλώτο, διότι ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει, φαινόταν ότι έφτιαχνε μια χώρα σοβαρή. Και οι Έλληνες καταλάβαιναν τότε ότι με τον κύριο Σαμαρά μπορούσαν να βλέπουν καλύτερες μέρες σιγά-σιγά. Βέβαια, περνάγαμε και τότε δύσκολα. Είναι. Δεν λέω ότι είχε έρθει το Ντουμπάι στη χώρα, μας επενδυτικά και ότι θα πηγαίναμε σε καλύτερες μέρες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όμως αυτός ο άνθρωπος έκανε πραγματικά μονομερείς ενέργειες, ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Μονομερείς ενέργειες, δεν φοβήθηκε τους δανειστές και έκανε πράγματα τα οποία έφερε τους δανειστές προτελεσμένων γεγονότων. Δεν βγήκε λοιπόν κανείς να μαλώσει τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως τώρα βγαίνουμε ότι βλέπουμε συνεχώς ότι οι δανειστές μαλώνουν τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα και αυτοί οι γονιπετείς έχουν ξεπεράσει κάθε ιδεολογική τους κόκκινη γραμμή, έχουν ποδοπατήσει τα πάντα, έχουν σβήσει κάθε γραμμή της ιδεολογική για να μπορέσουν να κρατηθούν στην εξουσία. Θυμίζω λοιπόν, γιατί μου είπατε, κυρία Μίτζη, για τη δεύτερη αξιολόγηση. Μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αυτός ο σκληρός επαναστάτης ιδεολόγος πολιτικός, σκληροπυρηνικός επαναστάτης αριστερός ιδεολόγος, έχει ψηφίσει μέχρι στιγμής 2 μνημόνια, 2 αχρίαστα μνημόνια. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την περίοδο του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτή η Βαρουφάκιος περίοδος. Δηλαδή μου λέτε ότι θα μπορούσε να έχει αποφύγει τα 2 τελευταία μνημόνια ή να κλείσει με καλύτερο τρόπο τη δεύτερη αξιολόγηση. Προφανώς. Η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε μετά από 16 μήνες. Προφανώς και θα μπορούσε να κλείσει με καλύτερο τρόπο η δεύτερη αξιολόγηση, γιατί θυμίζω όλα αυτά τα οποία ψήφισε τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, να ρίξουμε κι άλλο τους μισθούς, να ρίξουμε κι άλλο τις συντάξεις, το αφορολόγητο σχεδόν στη μέση, κόψιμο του ΕΚΑΣ, κόψιμο των προενιακών επιδομάτων, κόψιμο των συντάξεων χειρίας, όλα αυτά τα οποία έφερε, που είναι δυσβάστακτα, μιλάμε για αντιλαϊκά μέτρα, ήταν μέτρα τα οποία δεν μας τα ζητούσαν οι δανειστές πριν από 12 και 14 μήνες. Άρα λοιπόν, αν είχε κλείσει η αξιολόγηση, εγώ σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, να το καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες. Αν είχε κλείσει η αξιολόγηση πριν από 12 και 14 μήνες, δεν θα ερχόντουσαν αυτά τα μέτρα. Αυτοί τάχα όμως τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι διαπραγματεύτηκαν εντύμως, mm-hmm. ότι μπήκανε σε κλειστές αίθουσες και πραγματικά κάναν το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν για τους Έλληνες πολίτες και ήρθαν αυτά τα μέτρα. Θυμίζω λοιπόν ότι έχουμε 2 αχρίαστα μνημόνια. Θυμίζω ότι έχουν ναρκοθετήσει το μέλλον της χώρας μας. Θυμίζω ότι έχουν ψηφίσει ήδη 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα, κυρία Μίτζια, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και εφαρμόζονται, αλλά και από το 2019 και το 2020 θα εφαρμοστούν ακόμα περισσότερα. 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών. Ποιοι, οι δημοκράτες, αριστεροί, ιδεολόγοι, επαναστάτες? Σε καμία περίπτωση λοιπόν. Θα πρέπει να καταλάβουμε με λίγα λόγια ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα και ο πρόεδρος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τότε με τον κύριο Σαμαρά δεν φοβήθηκε να προβεί σε μονομερείς ενέργειες, όπως τότε με τον κύριο Σαμαρά είχε η χώρα μας σιγά σιγά είχε αρχίσει και έμπαινε σε μια ρότα συγκεκριμένη και σιγά σιγά βγαίναμε στην ανάπτυξη. Θυμίζω το 2014 ότι ήμασταν μέσα στις 3 κορυφαίες χώρες της Ευρωζώνης σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ενώ τώρα έχουμε μια ανεμική ανάπτυξη, σχεδόν ύφεση, και είμαστε στις τελευταίες χώρες, η τελευταία χώρα της Ευρωζώνης, η οποία παρουσιάζει αυτές τις ανεμικές αναπτύξεις. Την ανεμική ανάπτυξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως τότε η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι και τώρα η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Με ενημερώνουν απλά να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από αστυνομικούς που ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με τα χρήματα, πού πηγαίνουν, πώς διαχειρίζονται τα χρήματα από το Ταμείο Αρρωγής. Κοινώς ζητούν διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι. Και ελπίζουμε όλοι να μην έχει αντίρρηση το αρχηγείο και να ενημερώνεται ακριβώς για το πού πηγαίνουν τα χρήματα, ούτως ώστε να μην ανησυχούν και οι αστυνομικοί. Έπρεπε να κάνω αυτή λίγο την παρεμβολή, γιατί είχαμε πάρα πολλούς που αναρωτιόντουσαν. Επιστρέφω όμως και τόση ώρα μας περιγράφεται έναν κακοτράχαλο δρόμο, ας το πω έτσι, που πατάει, που έχει στρώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Το θέμα είναι να υποθέσω ότι αν ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα είχε στρώσει έναν δρόμο με ροδοπέταλα. Σε καμία περίπτωση. Και τι πρόκειται να έρθει βέβαια σε περίπτωση που αντικαταστήσετε εσείς τους κυβερνώντες. Θα σας πω, κυρία Μίτσια, σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή εκπρόσωπη της. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί, στελέχοι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν βγαίνουν και λένε, σε καμία περίπτωση δεν θα το πούν αυτό και κανείς δεν το λέει, ότι ο δρόμος είναι εύκολος από εδώ και στη συνέχεια. Πόσο μάλλον όταν ήδη έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2019-20 και στη συνέχεια. Βεβαίως, πόσο μάλλον όταν έχουν υπογράψει, αφού έχουν υπογράψει η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, έχει υπογράψει 3,5% πλεώνασμα για τα επόμενα 5 χρόνια και 2,4% πλεώνασμα για μέχρι το 2060. Δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά είναι ανήθικοι πολιτικά. Δεν μπορείς να βγαίνεις να διαλύεις οικονομικά τη χώρα για να γευτείς τη χαρά της εξουσίας και για να παίξεις πιάνο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή είναι ανελαίτη η πολιτική τους. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας, των ψεμάτων, το μέγεθος των κυβιστήσεων. Και θυμίζω, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω το κανάλι σας, τη συγκεκριμένη εκπομπή σας, την παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος, προφανώς θα μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ διότι έβλεπαν καλύτερες μέρες ενδεχομένως, έτσι όπως τα παρουσίαζε τότε ο κύριος Τσίπρας. Σίγουρα μας παρακολουθούν και πολλοί οι οποίοι θέλουν να μάθουν συγκεκριμένα τι θα άλλαζε η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Είναι και πολλά τα τηλεφωνήματα. Πριν φτάσω λοιπόν να σας πω τι θα άλλαζε η Νέα Δημοκρατία, θα σας πω ότι και θα απευθυνθώ ειλικρινά στους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν τον κύριο Τσίπρα και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτόν τον πολιτικά ανήθικο άνθρωπο. Ο ΦΠΑ επί Νέας Δημοκρατίας ήταν στο 23%, κυρία Μίζια, και το πήγε στο 24% ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή ο ΦΠΑ στα νησιά, θα σας πω. Θα σας πω, μισό λεπτό μέχρι να φτάσω εκεί. Mm-hmm. Ο ΦΠΑ στα νησιά ήταν στο 13% και τον πήγε στο 24% ο κύριος Τσίπρας. Ο φόρος επιχειρήσεων ήταν στο 25% και τον πήγε στο 29% ο κύριος Τσίπρας. Η προκαταβολή φόρους επιχειρήσεων ήταν στο 75% και τον πήγε στο 100% ο κύριος Τσίπρας. Αύξησε και τον έμφυα ο κύριος Τσίπρας. Το αφορολόγητο ήταν στα 9 χιλιάρια επί Νέας Δημοκρατίας, το Αντώνη Σαμαρά. Και τον πήγε τώρα στα 5.600, την εισφορά αλληλεγγύης την αύξησε κατά 30% ο κύριος Τσίπρας, το φόρο στα καύσιμα κατά 30%. Εγώ θυμάμαι εκείνο το κίνημα «Δεν πληρώνω». Mm-hmm. Θυμάστε που βγαίνανε στα διόδια και σπάγανε τις μπάρες και έβγαινε ο κύριος Τσίπρας και λέει «Όχι, δεν θα πληρώσουμε διόδια» κτλ. Και τώρα έφτιαξε μόνο στην Εγναντία οδό 38 νέους σταθμούς διοδίων, οι οποίοι προφανώς οικονομικά θα γονατίσουν τους πολίτες των περιοχών εκεί, των περιοχών αυτών. Θυμίζω για τις ασφαλιστικές φορές. Τεράστιες αυξήσεις τον κύριο Τσίπρα. Στις συντάξεις, έκοψε συντάξεις, κύριες, επικουρικές, ΕΚΑΣ, χειρίας, τα είπαμε αυτά. Στον χώρο της υγείας έχουν διαλυθεί τα πάντα, στον χώρο της παιδείας. Αυτό το αναπτύξαμε στο πρώτο μέρος. Μία κόβει της, μία δεν θέλει, βγαίνει τώρα ο αντίστοιχος υπουργός και λέει δεν θα δίνουν πανελλήνιες τα παιδιά. Μετά από 10 μέρες θα δίνουν πανελλήνιες. Μετά από 15 μέρες δεν θα δίνουν πανελλήνιες. Μετά από 10 μέρες θα ξαναδίνουν πανελλήνιες. Δηλαδή είναι τραγελαφική κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση, με συγχωρείτε για τις εκφράσεις μου, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Διότι εγώ ως νέος άνθρωπος θέλω να δω τους νέους ανθρώπους να δουν ένα φως στο τούνελ σε αυτή την έρημη τη χώρα. Θέλω να δω τους ηλικιωμένους ανθρώπους να είναι σε μια κατάσταση που μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Θα μπορούσαμε οπότε να έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε ουσιαστικά. Κυρία Μίζια, είναι δύο διαφορετικοί πολιτικοί κόσμοι. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα ριάκι, ένα ποταμό, όπου στη μία όχθη του ποταμού είναι αυτοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που τι κάνουν ουσιαστικά με λίγα λόγια, είναι αυτοί οι οποίοι μέσω των λαϊκισμών προσπαθούν να κάνουν πολιτική, μέσω της λάσπης των ανεμιστήρα, μέσω των τραγελαφικών κυβιστήσεων, των γελίων κυβιστήσεων για να παραμείνουν στην εξουσία. Στην άλλη όχθη του ποταμού είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στην Ευρώπη, κυρία Μίτζια. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις, mm-hmm. είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στις ιδιωτικοποιήσεις, είναι οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας. Αυτά που λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και που εφαρμόστηκαν όσο μας άφησαν να το εφαρμόσουν επί της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Διότι τότε ως μνημονιοσχίστης, σε εισαγωγικά, είχε βγει ο κύριος Τσίπρας και έλεγε «Σχίζω μνημόνια» και έπεισε κάποιους Έλληνες πολίτες ότι μπα και σκίσει μνημόνια. Λοιπόν, είδαμε πόσα μνημόνια έσκησε ο κύριος Τσίπρας, έφερε άλλα δύο μνημόνια αχρίαστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο, κυρία Μίτζια. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή λέει με χαμηλότερους φόρους, ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον θέλει η Νέα Δημοκρατία για να προσελκύσουμε επενδυτές. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ελλάδα. Και ήθελα να μπω σε επενδύσεις, γιατί στην αρχή της συζήτησης σας, βεβαίως. Είπατε δεν θέλουμε να γίνουμε Ντουμπάι από άποψη επενδύσεων. Όχι, παρ' όλα αυτά, σε ποιο επίπεδο επενδύσεων μπορούμε να γίνουμε Ντουμπάι, ενδεχομένως.
Φυσικά με τις παρούσες δύσκολες καταστάσεις και ενδεχομένως με τις μελλοντικές βελτιωμένες, όπως μας περιγράφετε, καταστάσεις από μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε κάτι. Σωστό. Για να έρθουν, κακά τα ψέματα, για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας, θα πρέπει καταρχάς να γίνουν δομικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Όπως για παράδειγμα, μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα κόκκινα δάνεια. Να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτή την ιστορία. Πολλοί Έλληνες πολίτες χρωστούν. Πολλοί επιχειρηματίες χρωστούν. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα capital controls. Δηλαδή, πότε θα απεμπλακούμε από αυτή την κατάσταση. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση? Εγώ προσωπικά δεν έχω ενημέρωση. Εγώ θα έλεγα ότι όσο πιο γρήγορα μπορούμε να φέρουμε ανάπτυξη, όσο πιο γρήγορα μπορούν να έρθουν επενδυτές, όσο πιο γρήγορα μπορεί να εξασφαλιστεί ρευστότητα στις τράπεζες, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούν να έρθουν και τα capital controls. Όμως κανείς δεν είναι σίγουρος. Ο κύριος Τσίπρας μας λέει εδώ και ένα μισή χρόνο ότι θα έρθουν τα capital controls και βγαίνουμε, ήδη έχει κλείσει η διετία. Θα πρέπει να απελευθερωθούν οι αγορές, κυρία Μίτση, γι' αυτά λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία και τα νομικά κολλήματα. Ξέρω συγκεκριμένη, επειδή μιλάμε για επενδύσεις. Ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση στην Κασιόπη της Κέρκυρας, όπου έχει έρθει ένας άνθρωπος, ένας φοβερός επιχειρηματίας, ένα φαν το οποίο αποτελείται από πολύ δυνατούς επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν και έχουν κολλήσει σε ένα ποτάμι. Δηλαδή, δώσαν αρχικά 10-15 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν μια τεράστια έκταση στη βόρεια περιοχή της Κέρκυρας. Και έχουν κολλήσει τώρα σε 3-4 υπουργεία τα οποία εμπλέκονται για ένα πηγάδι, με συγχωρείτε, στη μέση του οικοπαίδου και εμπλέκονται 4-5 οικόπεδα και έχουν αγανακτήσει επενδυτές. Δηλαδή, η γραφειοκρατία αυτή και τα νομικά κολλήματα είναι απαγορευτικά για να έρθει ένας επενδυτής στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία σας παρουσίασα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, απλά με ενημερώνετε, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχω μια ερώτηση, θέλω να είστε πολύ σύντομος, γιατί θέλω να κλείσουμε και με κάτι που σας αφορά. Πριν μου πείτε την ερώτηση, ένα δευτερόλεπτο, όλα αυτά που σας είπα είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να φέρουμε στη χώρα μας καταστάσεις οι οποίες αρμόζουν για τους Έλληνες πολίτες, που θα τους πάνε πιο μπροστά και την οικονομία πιο μπροστά και θα ελαφρύνουν τα νοικοκυριά μας. Σαφές. Θα ήθελα μια πολύ μικρή φράση για τους επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες νέους φυσικά, που φεύγουν από τη χώρα. Είστε στο αντικείμενο και γνωρίζετε. Εγώ είμαι αναπληρωτής γραμματέας των επιστημονικών φορέων. Και μένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα για κάτι που σας αφορά. Βεβαίως, οι νέοι επιστήμονες φεύγουν συνέχεια για το εξωτερικό. Εμείς θέλουμε τους νέους επιστήμονες να τους κρατήσουμε στη χώρα μας. Αλλά πώς αυτοί οι νέοι επιστήμονες, όταν συνεχώς αυξάνεται η ανεργία, όταν έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ευέλικτες μορφές εργασίας, πώς θα κάτσουν στη χώρα τους? Δηλαδή, εγώ έχω τώρα 3 μεταπτυχιακά, για παράδειγμα. Θα κάτσω να κάνω τι, να παίρνω 300 ευρώ, όταν στην Ιταλία θα βρω σε μια εταιρεία και θα παίρνω 3.000 το μήνα? Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά να φτιάξουμε, για να αποκτήσουμε και μια άλλη σχέση εμπιστοσύνης με τους νέους επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, δεν πάει άλλο. Έχουν καταστραφεί τα πάντα με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και με αυτό που ακούσαμε και για τη δημόσια υγεία στο πρώτο μέρος, πραγματικά απογοητευόμαστε πλήρως. Τελικά, τώρα που πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, θα πάρετε μαζί και την έδρα σας από την Ένωση Κεντρών? Εσείς καταλάβατε τι είπα τώρα, εγώ κατάλαβα. Να εξηγήσουμε τις Έλληνες πολίτες. Καταρχάς, εγώ δεν έχω υπάρξει βουλευτής, δεν ήμουν βουλευτής ποτέ. Όμως, όταν ως εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κεντρών, ήμουν ο πρώτος επιλαχών για μια συγκεκριμένη περιφέρεια με την οποία δεν είχα καμία σχέση, απλά είχα μπει έτσι για να συμπληρώσω το ψηφοδέλτιο. Η κυρία που ήταν βουλευτής της Ένωσης Κεντρών είχε κάποια προβλήματα, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, και πριν από 2 μέρες έφυγε λοιπόν, δεν παράτησε την έδρα της, πήρε την έδρα της μαζί και ανεξαρτητοποιήθηκε. Μάλιστα. Είπε λοιπόν σε κάποιες συνεντεύξεις που άκουσα εγώ ότι δεν παραδίδω την έδρα μου, θα το έκανα ευχαρίστως, δεν την παραδίδω γιατί θα την πάρει ο Γιάννης ο Καλλιάνος και θα την πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τώρα ο Γιάννης ο Καλλιάνος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Απαντώ λοιπόν στην κυρία Μεγαλοοικονόμου ότι εγώ έχω πολιτικό ήθος, η οικογένειά μου έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που ουδέποτε θα έπαιρνα έδρα που ανήκει σε άλλο κόμμα για να την πάω σε άλλο κόμμα. Αν ο Γιάννης ο Καλλιάνος θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που θα το εμπιστευτεί και θα του δώσει το χρήσμα, και θα το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός. Άρα λοιπόν η κυρία Μεγαλοοικονόμου, εδώ την προκαλώ ευθέως στο δημόσιο, από το βήμα του δημόσιου μέσω της τηλεοράσεώς σας. Ας παραδώσει την έδρα λοιπόν, αφού ο πόνος της ήταν ο Γιάννης ο Καλλιάνος, μην την πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Γιάννης ο Καλλιάνος, πώς θα πάρει την έδρα, εντός 15 δευτερολέπτων θα την παραδώσει στον επόμενο. Κύριε Καλλιάνο, άλλωστε νομίζω και στον πολιτικό χώρο το ήθος σας, το πολιτικό, είναι γνωστό. Σας ευχαριστώ Εμείς πάρα να πολύ. Σας ευχαριστήσουμε αρχικά για την παρουσία σας.
Και δευτερευόντως, για όσα μας είπατε με σαφήνεια και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πάνω στις ερωτήσεις φυσικά που δεχτήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε ανά πάσα στιγμή. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την εκπομπή μας για απόψε. Εμείς έχουμε το ραντεβού μας κάθε Τετάρτη, οπότε σας περιμένουμε και την επόμενη Τετάρτη στις 7 ακριβώς ζωντανά εδώ στο Blue Sky. Καλό σας βράδυ.